Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Όπως όλοι γνωρίζουμε, τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας η αγορά των ακινήτων έχει σημειώσει μεγάλη πτώση και ειδικά τα μεγάλα και ακριβά σπίτια. Μαζί μας ο Κώστας Κετσιατζής. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τα πράγματι, η αλήθεια είναι πως μετά από 8 χρόνια πτώση στην ελληνική χρηματαγορά, δημιουργούνται κάποιες ευκαιρίες για όσους λίγους διαφέρουν το απαραίτητο ρευστό, ούτως ώστε να αποκτήσουν κάποια σπίτια σε ακριβές περιοχές της Αθήνας, όπως η Κηφισιά, το Κεφαλάρι, η Πολιτεία, η Νέα Ρυθρέα, η Εκάλη, σε τιμές τις οποίες πριν από 10 χρόνια πραγματικά φατσακούμε και θα γελάγαμε. Πολλοί οι οποίοι έχουν αυτά τα σπίτια. Καλά, και τώρα γελάμε που τις ακούμε, αλλά για κάποιους λιγότερο. Με άλλο τρόπο. Πολλοί που έχουν αυτά τα σπίτια δεν μπορούν να συντηρήσουν. Αυτά τα σπίτια είναι πολύ ακριβά στη συντήρησή τους. Έχουν πολύ ακριβή φορολογία, πολλοί πληρώνουν πολύ ψηλό ένφια κάθε χρόνο. Και αυτό σημαίνει πως πάρα πολλοί είναι υποψήφιοι πολιτές. Οι αγοραστές είναι κυρίως άνθρωποι που διαφέρουν την ρευστότητα, δεν στηρίζονται πολύ στον τραπεζικό δανεισμό, ο οποίος, όπως γνωρίζουμε, είναι πάρα πολύ δύσκολος σε αυτή την περίοδο. Βέβαια, είναι μια αγορά στην οποία, όπως τονίζουν μεσίτες με τους οποίους έχουμε συνομιλήσει, τον πρώτο λόγο και τον κύριο λόγο το έχουν οι αγοραστές. Αυτοί είναι που καθορίζουν το παιχνίδι, καθορίζουν το πώς θα γίνει η πληρωμή. Υπάρχουν διευκολύνσεις οι οποίες γίνονται πολλές φορές από τους υποψήφιους πολιτές. Οι πράξεις ανεβαίνουν σιγά σιγά, καμία σχέση με τα επίπεδα προκρίσεις βέβαια, αλλά εφόσον γίνεται, υπάρχουν κάποια σημαντικά σταθεροποίηση στην αγορά, αυξάνεται και το ενδιαφέρον. Πάντα αλληλογισμένα. Αυτό που αναμένουν όλοι βέβαια είναι οι πληστηριασμοί, το τι θα γίνει με τα κόκκινα δάνεια, γιατί όπως τονίζουν και οι αρμόδιες πηγές στο Insider, οι πληστηριασμοί θα ξεκινήσουν από ακριβώς αυτά τα σπίτια, από τα ακριβά σπίτια, όχι από το διαμέρισμα στο Παγκράτη ή το διαμέρισμα στην Κυψέλη. Θα ξεκινήσουν από τις βίλες στα βόρεια προάστια και εκεί αναμένεται να υπάρχει και μια περαιτέρω πτώση των τιμών. Παρ' όλα αυτά, είναι μια αγορά την οποία την παρακολουθούν κυρίως Έλληνες, σε αντίθεση με τα νότια προάστια, όπου στα νότια προάστια παρατηρείται πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από ξένους, κυρίως πολίτες χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θέλουν να μπουν στο πρόγραμμα της χρυσής βίζας, δηλαδή της άδειας παραμονής, η οποία δίνει το ελληνικό κράτος, σε όσους αγοράσουν ακίνητα αξίας 250.000 ευρώ και πάνω.